Βρισκόμαστε στην περιοχή του Καταφύτου, όπου από το 1817 βρίσκεται η εκκλησία των Παμεγίστων Αταξιαρχών, Αρχαγγέλων Γαβρίλ και Μιχαήλ. Η εκκλησία είναι ιστορικό μνημείο για την περιοχή αλλά και γενικότερα για όλη την Ελλάδα, αλλά κάποιοι ψάχνοντας θησαυρούς βεβήλωσαν τον Ιερό Ναό. Είναι μεγάλη αμαρτία για όλους αυτούς που μπήκαν σε αυτή την λογική της ευεβήλωσης αυτού του ιστορικού ναού για όλους τους Έλληνες. Χθες κάποιος από το χωριό, ο πρόεδρος συγκεκριμένα του χωριού, με ειδοποίησε ότι έκαναν ζημιά στο ναό και ερχόμενος εδώ είδα έχουν καταστρέψει την Αγία Τράπεζα και έχουν ανοίξει μια μεγάλη τρύπα πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτών των ανθρώπων που ήρθαν εδώ, τι ψά? Προφανώς για χρήματα. Προφανώς για χρήματα. Τι άλλο να... Οι κινήσεις σας ποιες ήταν μετά, αφού είδατε όλη αυτή την κατάσταση, οι κινήσεις που πήγατε και τι ζητήσατε από τα αρμόδια όργανα? Η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να ειδοποιήσω τον Μητροπολίτη. Μετά ειδοποίησα την αστυνομία, η οποία ήρθε. Έβγαλε κάποιες φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και αύριο περιμένουμε να έρθει και η σήμανση. Για να κάνουν όλη αυτή την βεβήλωση, πραγματικά έχουν σπάσει την Αγία Τράπεζα που είναι ιστορικός ο ναός. Είναι, χρονολογείται το 1817 ο ναός. Είναι κρίμα, μεγάλη ζημία. Μεγάλη ασέβεια, μια και βλέπουμε ότι έχουν σπάσει την πέτρινη Αγία Τράπεζα, έτσι δεν είναι, μαρμάρινη. Και μάλιστα. Τι μπορούμε να πούμε? Τι να πούμε. Ό,τι και να πούμε. Αν βρήκανε, καλοφάγωτα να είναι. Τι άλλο να πω?
Ένα μήνυμα βέβαια ότι ήταν αυτό που κάνει ήταν μεγάλη αμαρτία. Ασέβεια, ασέβεια. Προπάνω ασέβεια. Μεγάλη ασέβεια, αμάρτημα. Το χωριό, το βαθύτο, που κατάφυτο, οι κάτοικοι ήρθαν εδώ, είδαν την όλη κατάσταση, προφανώς, τι είπαν. Προφανώς θα ήρθαν, ήρθαν, πολλοί ήρθαν. Πολλοί ήρθαν. Οι πόρτες εδώ του ναού δεν είναι κλειστές, έτσι δεν είναι. Όχι, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται, καθημερινή, σχεδόν κάθε μέρα περνάει ο κόσμος, ανάβει ένα κερί, προσκυνάει. Φεύγει, δεν κλείνει το δόνι με τους νεούς.